Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με την Ελλάδα να είναι πρώτο θέμα στην ατζέντα, την οποία δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Ευρωομάδας Μάριο Σεντένο, συνέρχεται σήμερα το απόγευμα η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Οι εξελίξεις στο σημερινό Eurogroup θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το τι θα γίνει με το επί της αρχής πρόγραμμα που έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την Ελλάδα. Εφόσον δεν υπάρξει γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ταμείου και Βερολίνου, τότε δεν θα καταστεί δυνατή η σύνταξη μιας θετικής έκθεσης βιωσιμότητας του χρέους εγκαίρως, ώστε να ληφθούν μέσα στον Ιούνιο οι αποφάσεις από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαφωνεί με την θέση της Γερμανίας ότι η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνει την έγκριση της Γερμανικής Βουλής και ζητά έναν αυτόματο μηχανισμό που θα ενεργοποιείται μόνο όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις, εγκρίθηκε χθες Τετάρτη η απόσχηση των λιγνητικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλόρινας, κάτι που οδηγεί τη διαδικασία στην επόμενη φάση, στην προκήρυξη δηλαδή του διαγωνισμού στις 30 Μαΐου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ συνεδρίασε σε χώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό αστυνομική επιτήρηση, ενώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο. Το γεγονός βέβαια ότι στις νέες θυγατρικές που θα δημιουργηθούν θα μεταβιβαστούν οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους, όπως και η νέα τριετή συλλογική σύμβαση, η οποία τελικά εγκρίθηκε μετά από οκτάμηνη καθυστέρηση, εξομαλύνει κάπως την κατάσταση και βάζει την πώληση στη τελική της ευθεία. Υπερπολιτελές σκάφος μήκους 40 μέτρων βγαίνει σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό την Τετάρτη 30 Μαΐου για 14 εκατομμύρια ευρώ. Τον πληστηριασμό της Θαλαμιγού Μοιράζ 4, η οποία είναι προσαραγμένη στην Ρόδο, φέρει σημαία των νησιών Κέιμαν και βρίσκεται υπό απαγόρευση απόπλου από τον Φεβρουάριο, επισπεύδει η ναυτιλιακή εταιρεία Catalano Shipping Services με έδρα της Κάνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, ο λόγος που η Θαλαμιγός βγαίνει σε πληστηριασμό στην Ελλάδα είναι επειδή ελιμενίζεται στο λιμένα Μανδρακίου Ρόδου και όχι επειδή επισπεύδεται από ελληνική τράπεζα ή εταιρεία, ούτε επειδή εμπλέκονται ελληνικά συμφέροντα. Το εντυπωσιακό αυτό σκάφος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκμισθώνεται για κρουαζιέρες με ορμητήριο τη Ρόδο. Για να δούμε ποιος θα το αποκτήσει. Ανωδικά κινείται η φημαστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη τιμών κυμαίνει σε 789,39 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,57% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.